Καλησπέρα. Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020, το βραδινό μας vlog, το οποίο έχει θέμα το εξής ερώτημα. Γιατί το θέμα της φιλίας περνάει κρίση. Αγαπημένη μου Θέκλα, σε έχω ανακαλύψει εδώ και μερικούς μήνες και νιώθω πολύ τυχερή γι' αυτό. Σε συμπαθώ και σε εκτιμώ ως άνθρωπο και ως μια πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα και ας μην είχα την ευκαιρία να σε γνωρίσω από κοντά. Σε ευχαριστώ πολύ αγάπη μου. Είμαι μια κοπέλα 22 ετών, φοιτήτρια του τμήματος Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της πόλης μου και μένω με τους γονείς μου. Νομίζω το θέμα για το οποίο σου γράφω το έχεις κάνει ήδη βλοκ και το έχεις αναλύσει. Ωστόσο αν θελήσεις μπορείς να κάνεις βλοκ και το δικό μου email. Και το κάνω βλοκ και το δικό της mail της φίλης γιατί θίγει έτσι μια διαφορετική πλευρά του θέματος. Πάντοτε είχα πρόβλημα με το να κάνω παρέες και φιλίες. Για την ακρίβεια, αυτή τη στιγμή που πληκτρολογώ πάνω από τον υπολογιστή μου, δεν έχω καμία φίλη, καμιά παρέα. Μόνο τους λεγόμενους γνωστούς που τους βλέπεις στο δρόμο και ρωτάνε το σύνηθες «Τι κάνεις, όλα καλά» Είμαι γενικά κοινωνική και ευγενική, αρκετά ευαίσθητη, με ενδιέφερε να γνωρίσω καινούριου χαρακτήρες, να βρω ανθρώπους που να μπορώ να συνάψω μια ουσιαστική και ποιοτική φιλία μαζί τους, πέρα από έναν καφέ και ένα κουτσομπολιό. Πέρασαν πολλά άτομα από τη ζωή μου, αγόρια, κορίτσια. Είχα κολλητές, είχα κολλητούς. Αποδείχθηκαν ψεύτικα όλα. Έκανα παρέα με άτομα με τα οποία δεν τέριαζα. Απλώς ξεγελούσα τον εαυτό μου ότι είχα φίλες, για να μην δω την πραγματικότητα ότι ήμουν μόνη οι εντό εισαγωγικών φιλίε που έκανα τα εφηβικά μου χρόνια, καθώ και τα φοιτητικά, ήταν επιφανειακέ και περαστικέ. Φταίει η ηλικία αυτή, με ήθελα μόνο για το συμφέρον του, με είχαν δεδομένοι όταν είχαν προβλήματα και ήθελαν κάπου να τα πούν. Όταν συνέβαινε αυτό, ξαφνικά χτυπούσε το τηλέφωνο. Μετά από μέρες και εβδομάδες σιωπής, άκουσα τον ήχο της κλήσης μου ξαφνικά θυμούνται ότι έχουν καιρό να με δουν και έχουν να μου πούν. Όταν δεν είχαν με κάποιον να βγουν, όταν τους έπιανε η βαρεμάρα, ξαφνικά έβλεπα μήνυμα στο κινητό μου. Πού είσαι, χαθήκαμε. Αυτό το που είσαι, χαθήκαμε που το στέλνει αυτός που έχει χαθεί. Φίλ, φίλες οι οποίες πισόπλατα μιλούσαν άσχημα για μένα, μου έλεγαν ψέματα, με παρατούσαν μόλις έμπαιρνα σε σχέση. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν νόμουν, ήμουν πάντα δίπλα του, χαιρόμουν με τι χαρέ του, λυπόμουν με τι στενοχωρίε του. Κάποιε φορέ ήμουν κολλημένη πάνω του, όμω δεν ήμουν καθόλου καταπιεστική. Τώρα πλέον δεν έχω τι να πω με του ανθρώπου. Δεν έχω όρεξη πια να προσπαθήσω να γνωρίσω κάποιαν ή κάποιον. Παρ' όλα αυτά, δίνω ευκαιρίε με μια επιφύλαξη και καχυποψία, δεν σνομπάρω. Την περίμενα αλλιώ στη φοιτητική μου ζωή. Ήλπιζα ότι θα γνωρίσω κόσμο τίποτα. Έλεγα εγώ φταίω, δεν μπορεί, κάτι κάνω λάθος. Σίγουρα πολλοί άνθρωποι νιώθουν μόνοι και έχουν περάσει τα ίδια με μένα και πολύ αργότερα στη ζωή τους βρήκαν πραγματικές φιλίες. Είμαι ακόμα μικρή ηλικιακά για να απογοητεύομαι. Συμφωνώ, ότι ακόμη είσαι μικρή ηλικιακά για να απογοητεύεσαι. Έχω έρθει πολλές φορές σε δύσκολη θέση όταν κάθουμε μόνοι μου μέσα στο αφιθέατρο τα Σαββατοκύρια κάπου τόσα άτομα βγαίνουν για μια βόλτα για ένα ποτό να ξεσκάσουν, τα καλοκαίρια που κανονίζουν μαζί διακοπές, η δική μου παρέα είναι η μουσική, οι σειρέ και τα Έκανα παρέα με τη μικρότερη αδερφή μου, καλά περνούσαμε, αλλά ήταν σε άλλη φάση στη ζωή της και είχε δικές της παρέες. Ωστόσο περνάει τα ίδια ακριβώ σε θέματα φιλία και παρέα. Τι συμβαίνει, δεν αξίζω εγώ να κάνω φιλίε. Δεν εξαρτώμαι από αυτές, αλλά σίγουρα η ζωή γίνεται καλύτερη με καλούς φίλους. Μερικές φορές με πιάνουν οι ανασφάλειες μου καθώς έχω χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση και νιώθω ότι είμαι αρκετά βαρετός άνθρωπος, μίζερος, καθόλου ενδιαφέρον χαρακτήρα με καθόλου χιούμορ. Σίγουρα δεν μπορώ να αρέσω σε όλους και να ταιριάζω με όλους. Κάποιες φορές έκανα υπομονή και ανεχόμουν πολλά πράγματα για να μην χάσω τις παρέες μου. Έψαχνα απλώς λίγη αγάπη. Λίγο ενδιαφέρον, γιατί από την οικογένεια μου δεν το πήρα ποτέ. Είχα δύο γονείς συντηρητικούς, καταπιεστικούς, επικριτικούς, με καθόλου κατανόηση. Έψαχνα ανθρώπους να κάνουμε τρέλες μαζί, να μπαίνουμε σε περιπέτειες, να πειραζόμαστε, να γελάμε με την ψυχή μας, να νιώσω κι εγώ να ζήσω λίγο την ηλικία μου. Γιατί είναι τόσο δύσκολο αυτό. Ζητάω πολλά. Πάντα ζήλευα με την καλή έννοια τους ανθρώπους που έχουν αληθινές φιλίες, σπάνιο πλέον στην, εποχή μας να βρεις κάτι τέτοιο. Η μάνα μου πάντα έλεγε δεν υπάρχουν φιλίες, μόνο κοινά συμφέροντα. Και κάποτε είχα πέσει στην παγίδα της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, τόσες φορές που το άκουγα, το έκανα δικό μου πιστεύω. Το διόρθωσα πλέον. Ευχαριστώ που μπήκε στον κόπο να, τα διαβάσει, να το διαβάσεις, θα μου άρεσε να ακούσω και τη γνώμη σου, γιατί ο θεσμός της φιλίας περνάει τόσο μεγάλη κρίση. Λοιπόν, φιλενάδα, δεν θα σου το κρύψω. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα όταν ανάγνωσα για πρώτη, όταν ανέγνωσα για πρώτη φορά την επιστολή σου, είναι ότι μένεις στο σπίτι και σπουδάζεις. Δεν είσαι σε κάποια άλλη πόλη, σε κάποια άλλη χώρα, ώστε να μπορείς να κάνεις κανονικά φοιτητική ζωή. Και σε ποιο σπίτι μένεις, στο σπίτι με τους γονείς σου, τους οποίους εσύ ήδη απεριγράφεις ως συντηρητικούς, επικριτικούς, απεσιόδοξους κτλ. Αυτό ήταν το πρώτο που σκέφτηκα. Και επειδή πάντα το πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό είναι και το πιο ανεπηρέαστο από οποιαδήποτε μετέπειτα κρίση, είπα να σου το πω πρώτο. Σκέψου αυτή την πιθανότητα ή τη δυνατότητα, το γεγονό ότι εσύ με του γονεί σου, να μην σου δίνει την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθεί όπω οι άλλοι φοιτητέ. Γιατί το βλέπω αυτό από τα παιδιά μου που είναι φοιτητέ σε άλλη χώρα, και που ζει ο καθένα μόνο του, η κόρη μου ζει σε φοιτητική αιστεία, ο γιο μου μένει μαζί με κάποιου συγκάτοικου. Το, το πρώτο χρόνο έμενε και αυτό στην αιστεία και μετά έμενε με συγκάτοικου, η Κυριακή είναι στο δεύτερο έτο και μένει στην αιστεία. Βλέπω ότι το γεγονό ότι έχουν το δικό του χώρο, του δίνει την ευκαιρία να προσκαλέσουν ένα φίλο του, μια φίλη του, να καθίσουν να δουν μαζί μια ταινία, ή να μαγειρέψουν να φάνε, ή να. Να, να, καλέσουν κόσμο στο δικό του το χώρο να κάνουν ένα πάρτι αυτά φυσικά. Ε? Να, κάνουν, να παίξουν τραπέζια παιχνίδια, να κάνουν δραστηριότητες που φέρνουν πιο κοντά του ανθρώπου. Ε, το θυμάμαι αυτό και από τον καιρό που ήμουν ότι αυτοί που έμεναν με του γονεί του έπρεπε να κάνουν ιδιαίτερη προσπάθεια για να συμβαδίζουν με αυτού που έμεναν μόνοι του, επειδή όταν μένει με του γονεί σου, δεν μπορεί άνετα να καλέσει κόσμο στο σπίτι σου. Αυτό είναι το πρώτο που σημειώνω και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ καλή ιδέα τα παιδιά να σπουδάζουν σε άλλε πόλεις ή σε άλλε χώρε από εκεί που μένουν οι γονεί του, ώστε να ζήσουν φοιτητική ζωή. Το πρώτο. Το δεύτερο. Φαίνεται πω είσαι ευφυή κοπέλα από τον τρόπο που γράφει και πω είσαι αρκετά όρημη. Αρκετά ψυχοσυναισθηματικά όριμη φυσικά είσαι ακόμη μόνο 22 ετών, άρα ακόμη δεν έχει εξελιχθεί πλήρως η ανάπτυξη του εγκεφάλου σου. Με βάση την ηλικία σου είσαι αρκετά όρημη και σκεπτόμενη. Είσαι σκεπτόμενη, είσαι προβλημα... προβληματίζεσαι, έχεις ε, ενδιαφέροντα τα οποία ίσως άλλα παιδιά στην ηλικία σου να μην τα έχουν. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει ανακαλύψει το κανάλι μα, δεν είναι τυχαίο ότι βλέπει τα δικά μα τα βίντεο. Τα οποία βίντεο τα δικά μα δεν τα βλέπουν μόνο παιδιά. Η, 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 η μεγαλύτερη η πλειονότητα των ανθρώπων που παρακολουθούν τα βίντεο είναι σε μεγαλύτερε ηλικίε από σένα. Υπάρχουν και αρκετά παιδιά τα οποία βρίσκονται στην ηλικία του 18 με 25, αλλά η πλειονότητα είναι από τα 25 μέχρι τα 50, η ηλικία των ανθρώπων και κυρίω γυναικών που βλέπουν τα βίντεο. Έχουμε γύρω στο 75% γυναίκες και 25% άντρες που βλέπουν τα βίντεο και ε, με, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτό που βλέπουν τα βίντεο είναι από 25 έως 50 ετών. Άρα το γεγονός ότι βλέπεις αυτά τα βίντεο σημαίνει ότι έχεις κάποια ενδιαφέροντα που μπορεί να μην έχουν άλλα παιδιά στην ηλικία σου. Όχι όλα, γιατί έχουμε πάρει αρκετέ επιστολές και από 18χρονους και από 22χρονους και από 25χρονους. Όμως ανήκεις σε μια κατηγορία που σκέφτεσαι πιο σοβαρά από ό,τι ίσως άλλα παιδιά στην ηλικία σου. Αυτό από μόνο του δυσκολεύει τη φιλική σχέση με άλλα παιδιά, με άλλους εφήβους, γιατί είστε έφηβοι ακόμη ψυχοσυναισθηματικά στην ηλικία των 22 ετών, επειδή εσύ έχεις άλλα ενδιαφέροντα, τα οποία μπορεί να φαίνονται βαρετά στους υπόλοιπους, όχι γιατί είσαι βαρετή, όχι γιατί είσαι ανιαρή, αλλά γιατί αυτοί ακόμη... Ασχολούνται με πράγματα που ίσω να σχολιάσουν και εσύ παλαιότερα, αλλά πλέον να μην τα θεωρεί σημαντικά, όπω το κουτσομπολιό, όπω ε, ε, πράγματα επιφανειακά, τα ρούχα, τα μαλλιά, το μακιγιάζ, το κουτσομπολιό όσον αφορά στου διασύμου, τον κόσπ ε, ή ξέρω εγώ τα χαζαφλερτ, πράγματα τα οποία. Μπορεί να ασχολιώσουν παλιότερα, αλλά τώρα πλέον να μην ασχολείσαι. Μπορεί να μείνει και στον τύπο σου να ασχοληθεί. Λοιπόν, λε ότι και η αδερφή σου αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι και η αδερφή σου ίσω να έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με σένα, να είναι δηλαδή ένα παιδί που να έχει ανώτερη νοητική λειτουργία. Ή επίση, σαφώ έχει μεγαλώσει στο ίδιο περιβάλλον που έχει μεγαλώσει κι εσύ. Να ξέρει ότι ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει δύσκολα, έχει μεγαλώσει συντηρητικά, έχει μεγαλώσει επικριτικά, έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που οι δεν είναι θετική ε, θετικοί απέναντί του, δεν του δίνουν θετική ανατροφοδότηση για τον εαυτό του, δεν δίνουν θετική ανατροφοδότηση για τον εαυτό του και δεν του ανεβάζουν την αυτοεκτίμηση του, αυτό το παιδί είναι πολύ πιθανόν να δυσκολεύεται να συνδεθεί με άλλους ανθρώπους, γιατί έχει μάθει σε έναν τρόπο σύνδεσης που δεν είναι υγιής. Δηλαδή, ε, αν πάρουμε το αντίθετο παράδειγμα, ένας γονιός ο οποίος δίνει θάρρος στο παιδί του, το επενεί και το μεγαλώνει σε ένα θετικό κλίμα, το αφήνει το παιδί του να ζήσει την ηλικία του στην ηλικία του. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει σε ένα σπίτι που δεν καταπιέζεται και δεν επικρίνεται συνεχώς, θα αργήσει λίγο περισσότερο να ασχοληθεί με σοβαρά θέματα, χωρίς να σημαίνει ότι είναι βλάκας, ε, συναισθηματικά ή διανοητικά, αλλά ότι περνά την ηλικία του. Αυτό που συμβαίνει στις οικογένειες που είναι δύσκολο το μεγάλωμα των παιδιών, που είναι κακοποιητική παιδική ανατροφή όπως την ονομάζουμε συνήθως, είναι να οριμάζουν τα παιδιά γρήγορα. Να οριμάζουν με την έννοια του να ασχολούνται με σοβαρά προβλήματα και υπαρξιακά προβλήματα πιο νωρί από ότι άλλα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν χωρί κάποια ιδιαίτερη ψυχική κάκωση από του γονεί του. Γιατί όλοι οι γονεί, ανεξαιρέτω, και γονεί που είναι οι ίδιοι ψυχολόγοι και βάζουν και τον εαυτό του μου μέσα, κάνουμε λάθη μεγαλώνοντα τα παιδιά μα. Λοιπόν, ε, η γνώμη μου για σένα είναι ότι έχει βγει από το λούκι του να κάνει μια φιλία για το, για, για, for the sake of friendship, απλώ για να λες ότι έχει φιλία ή να ανέχεσαι. Να είσαι σε μια σχέση που δεν σε εκφράζει για να λες ότι έχεις μια σχέση. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και το έχεις κάνει πολύ νωρίς και το έχεις κάνει πιο νωρίς από ό,τι το έχω κάνει εγώ στην ηλικία σου. Έχω μεγαλώσει περισσότερο για να σταματήσω τη την δημιουργία νέων νέας, γνωριμιών με ανθρώπους προ, προκειμένου να νιώθω ότι έχω φίλους. Θυμάμαι στην ηλικία σου, 22 ετών, νόμιζα πως είχα φίλους και προσπαθούσα να έχω φίλους χωρίς να κρίνω. Να διακρίνω εάν μου ταιριάζουν αυτοί οι φίλοι που επέλεγα ή όχι. Ε, μου πει εδώ, ταιριάξα σύντροφο ζωή που δεν μου επέλεγε, στο τέλος, που δεν μου ταιριαζε στο τέλο τη ημέρα. Όπω και να έχει. Είναι καλό σημάδι το γεγονό ότι έχει ε, σταματήσει να κάνει φιλίε που δεν σε εκφράζουν. Το επόμενο βήμα είναι να ανεξαρτητοποιηθεί από το οικογενειακό σου περιβάλλον. Λες ότι είσαι 22 ετών, ελπίζω να τελειώνει σύντομα τι σπουδέ σου. Και η γνώμη μου είναι να επιδιώξεις να κάνεις ένα, ένα μεταπτυχιακό ή να βρεις δουλειά σε ένα χώρο που να μην είσαι μαζί με τους δικούς σου. Ε, να πας σε μια άλλη πόλη, να πας σε μια άλλη χώρα, να το βάλεις στόχο αυτό το πράγμα. Ούτως ώστε να φύγει από το στενό ασφιχτικό οικογενειακό περιβάλλον που σου δίνει και τα λανθασμένα μηνύματα, γιατί αυτό που σου είπε η μαμά σου ότι οι άνθρωποι κάνουν παρέα λόγω συμφέροντος είναι μια πολύ απεσιόδοξη οπτική του κόσμου, βασισμένη προφανώς πάνω σε δικές της εμπειρίες ή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ίδια ή έχουν λειτουργήσει άλλοι άνθρωποι στην ίδια, όμως δεν είναι η καθολική αλήθεια για όλους τους ανθρώπους. Όπως και εσένα, όπως, όπως, εσύ είσαι σε μια φάση ζωής που θα ήθελες να έχεις ποιοτικέ φιλίες, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι κοντά στην ηλικία σου και λίγο μεγαλύτεροι από σένα και λίγο μικρότεροι από σένα, που έχουν παρόμοια επιθυμία και που ίσως θα ταιριάζεται. Για να μπορέσει να συναντήσει αυτού του ανθρώπου, χρειάζεται να δίνει ευκαιρίε. Τώρα λε ότι δίνει ευκαιρίε, αλλά με κάποια καχυποψία. Δεν είναι κακό πράγμα η καχυποψία. Φτάνει να μην παραλύει την ουσιαστική γνωριμία με έναν άλλον άνθρωπο. Δηλαδή να γνωρίζει μια κοπέλα για να κάνετε παρέα και να είσαι τόσο πολύ καχύποπτη, υπερβολικά καχύποπτη, που ό,τι βλέπει πάνω τη να το βγάζει αρνητικό. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που ένα τόσο σκεπτόμενο παιδί ε, ετοιμάζεται για να γίνει μελλοντική ψυχολόγος. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου κάθε επιτυχία στις σπουδέ σου, στα μεταπτυχιακά σου, στην πορεία της ζωής σου. Ε, είσαι μικρή ακόμη και γι' αυτό δυσκολεύεσαι να βρεις τους ένα-δυο φίλους που χρειάζεσαι. Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε τουλάχιστον ένα-δυο στενούς φίλους, όχι περισσότερους. Και ένα, ένα ή δύο στενούς φίλους να έχουμε. Uh, ικανοποιείται η ανάγκη μας για ουσιαστική συνδεσιμότητα. Και οι υπόλοιποι, όπως πολύ ορθά το έχει uh, γράψει το, ή το έχει περιγράψει, είναι γνωστοί, άνθρωποι που γνωρίζουμε, αλλά δεν τους λέμε φίλους. Ε, μην απογοητεύεσαι, προσπάθησε να αποκτήσει καλύτερη σχέση με τον εαυτό σου, ήδη έχεις αρκετά καλή σχέση με τον εαυτό σου και προσπάθησε να φύγεις από το σπίτι, το οποίο δεν ξέρω έτσι, διαισθάνομαι ότι τρόποντινα σε καθυλώνει. Σε καθυλώνει σε μια επισιοδοξία. Έχεις την αγάπη μου. Φιλιά. Καλό βράδυ.